Μόνιμη Επιτροπή Φιλανθρωπικής Στήριξης στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας με την συμμετοχή και της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στόχος της Επιτροπής αυτής είναι η συγκέντρωση ειδών ένδυσης υπόδησης αλλά και τροφίμων και η μετέπειτα διανομή τους σε άτομα που χρήζουν βοήθειας. Το πρωί πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση των μελών της Επιτροπής, παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, της Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας κ. Ρένας Καραλαριώτου, ενώ την Μητρόπολη εκπροσώπησε ο πατέρας Αχίλιος. Η κοινωνική συνοχή σήμερα απειλείται. Εμείς προσπαθούμε και αισιοδοξούμε και ευελπιστούμε από τέτοιες κινήσεις να μπορέσουμε να δώσουμε κι εμείς ένα τόνο συνοχής σε συνεργασία με την Εκκλησία, η οποία γνωρίζει πάρα πολύ καλά και κάνει άριστα, επιτελεί άριστα το φιλανθρωπικό της έργο, αλλά και με τις κυρίες οι οποίες χρόνια τώρα γνωρίζουν πολύ καλά και κάνουν το έργο αυτό, αισιοδοξούμε και ευελπιστούμε να πετύχουμε. Το σκεπτικό με το οποίο κινήθηκε η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και ανέλαβε την πρωτοβουλία, υποστήριξε η κυρία Καραλαριώτου, ήταν τα ανησυχητικά στοιχεία που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και κατατάσσουν τη Θεσσαλία έκτη σε επίπεδο ανεργίας και 8η σε επίπεδο φτώχειας. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε τη δράση που ανέλαβε η Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ο πατέρας Αχίλιος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες τις κυρίες οι οποίες ανιδιωτελώς συμμετέχουν σε αυτήν την προσπάθεια και να καλέσουμε την ευκαιρία αυτή τις επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ξέροντας τις δυσκολίες που και αυτές περνάνε, να στηρίξουν με ό,τι μπορούν, με όλους τους δυνάμεις, αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Ξάζουμε το Θεό για όλα και τον παρακαλούμε να μας ενισχύει κάθε μέρα σε όλα τα βήματα της ζωής μας, γιατί και οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά με τη χάρη του Θεού, ό,τι μπορεί κανένας να προσφέρει, είναι καλό να το προσφέρει. Η πράξη αυτή γίνεται με σκοπό κυρίως να ευαισθητοποιήσει και να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή όλο και περισσότερων ανθρώπων στον τομέα της προσφοράς.